Πριν λίγες μέρες μας μίλησε η Ντέλα Φόσκολου, η κόρη του αείμνηστου Νίκο Φόσκολου, για την ζωή της, για την κοινή ζωή της με τον πατέρα της. Μας προλάβανε τα γεγονότα. Έφυγε από την ζωή την περασμένη Τετάρτη ο Νίκος Φόσκολος. Το τελευταίο αντίο το δώσανε την Παρασκευή, προχθές. Βρέθηκε εκεί πολλοί κόσμος, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί του, που τους έχει αφήσει μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Εμάς νομίζω μας έχει δώσει πολλά πράγματα. Να θυμηθούμε ότι το σύριαλ του Νίκου Φόσκολου στη δημόσια τηλεόραση έκανε 98% τηλεθέαση. Νούμερα τα οποία δεν τα ξαναείδε ποτέ ούτε η δημόσια τηλεόραση, ούτε η ιδιωτική τηλεόραση. Μετέπειτα τα καθημερινά του σύριαλ ήταν τα πρώτα επίσης στην ιδιωτική τηλεόραση και γενικά μας έμαθε σε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης στην τηλεόραση και στην καθημερινότητα όταν ήταν η ώρα του σύριαλ καθημερινά. Δεν κουνιότανε τίποτα, νομίζω, στην Αθήνα. Ήτανε όλοι καθυλωμένοι στον καναπέ, στην καρέκλα, μπροστά σε μία τηλεόραση, αναμένοντας το τι θα γίνει σήμερα. Εγώ θέλω να πάμε να δούμε αυτή την συνέντευξη που μας έδωσε η Ντέλα Φόσκολου, να θυμηθούμε μαζί, να ζήσουμε αυτή την ζωή γεμάτο εμπειρίες, μέσα από τα μάτια τα δικά της, τα μάτια της κόρης. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Θρυλικός σκηνοθέτης και συγγραφέας μερικών από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα, ο Νίκος Φόσκολος, ο άνθρωπος με τα μεγαλύτερα ρεκόρ τηλεθέασης. Θα έλεγα ότι είναι ένας απόλυτος τελειομανής επαγγελματίας, απόλυτος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν χαρίζεται ούτε στον εαυτό του, ούτε σε κανέναν άλλο γύρω του. Και ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, με μεγάλο ένστικτο στη δουλειά του σαν επαγγελματίας. Στα χρόνια της πρώτης νιώτης, ο Νίκος Φόσκολος ξεκίνησε ως δημοσιογράφος και μετά ως συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, σεναριογράφος, σκηνοθέτης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έκανε τα πάντα για να είναι τέλειο αυτό που είχε φανταστεί. Τον τρόπο που ξεκινούσε, ειδικά τα σενάρια, που στην αρχή έκανε αυτό που λέμε ένα σκελετό, μια σκαλέτα, το ξέρεις κι εσύ, η οποία σιγά σιγά ξεκινούσε με μια σκαλέτα πλήρη, χρησιμοποιούσε χρώματα. Χρώματα με τις σκηνές, δηλαδή είχε άλλο χρώμα οι σκηνές δράσης, άλλο χρώμα οι σκηνές οι συναισθηματικές, άλλο χρώμα. Υπήρχε λοιπόν και αυτό το πράγμα ξεκινούσε και ήταν πολύ και μάζευε στη σκαλέτα μέχρι να το φέρει εκεί που ήθελε και μέχρι να έχει και την αναλογία που ήθελε. Ολόκληρη ζωή να γράφει και να σκίζει χειρόγραφα, να πλάθει ιστορίες και να τις μοιράζεται με κόσμο πολύ, μέσα από το ραδιόφωνο, το σινεμά ή την τηλεόραση. Τον ζούσα πολύ γιατί δούλευε σπίτι. Μεγάλωσε ένα σπίτι αυτό που δεν νομίζω ότι το έχουν πολλά παιδιά, σε ένα σπίτι που πάντα πρέπει να κάνω ησυχία. Γινόταν κέντρο διερχομένων, οπότε έκανε οντισιόν, οπότε θυμάζανε κάτι, οπότε... ήταν λίγο περίεργες οι συνθήκες στο σπίτι, αλλά τον ένιωθα πάντα κοντά μου. Και ήταν και ο μόνος τρόπος που ένιωθα κοντά στη δουλειά του, να το πω έτσι. Χρονών παλικάρι, ο Νίκος Φόσκολος παντρεύτηκε από μεγάλο έρωτα. Την Κέτη τη γνώρισε στο γυμνάσιο. Πηγαίνανε ακόμα σχολείο όταν παντρεύτηκαν. Με την Κέτη έκαναν μαζί έναν γιο, τον Σπύρο. Ο ίδιος, μιλώντας για το γάμο του αυτό, αναφέρει: «Στους πρώτους μήνες της στρατιωτικής μου θητείας που υπηρετούσα στα σύνορα, ανέβηκε η γυναίκα μου μέχρι εκεί να με συναντήσει για να μου πει τα ευχάριστα. Ήταν έγκυος, τρέλα κανονική. Χάρηκα πολύ με τα νέα.
Όταν γύρισα από το στρατό όμως, η γυναίκα μου είχε βαρεθεί να περιμένει τόσους μήνες και είχε γνωρίσει άλλους. Ζήτησα διαζύγιο. Μείναμε αγαπημένοι φίλοι. Είναι καταπληκτική γυναίκα. Πιο χαρούμενη στιγμή του που τον έχεις, που τον θυμάσαι να είναι τρισευτυχισμένος, να πετάει. Υποθέτω ότι θα είναι και πολλές και πριν γεννηθώ και όσο ήμουν μικρή που δεν τις θυμάμαι. Υποθέτω σίγουρα θα ήταν όταν απέκτησε και το Σπύρο και εμένα, η γέννηση των παιδιών του. Υποθέτω η γάμη του. Σίγουρα επαγγελματικές στιγμές, πράγματα που ήταν οι μεγάλες του αγάπες, ήταν το κυνήγι, το ψάρεμα και γενικά η θάλασσα, το βουνό, η βόλτα, το ταξίδι και τα αμάξια. Ο Νίκος Φόσκολος ξεκίνησε τις σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα. Δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ, αφού το μεράκι του, που ήταν το γράψιμο, τον οδήγησε στα γραφεία των εφημερίδων εμπρός και ανεξάρτητος τύπος. Το μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή τον συνεπέρνει. Γι' αυτό και διακρίνεται. Κυνηγούσε το τέλειο, όπως και στη δουλειά του. Σε όλα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο πατέρας που με πίεσε ποτέ με το σχολείο, να σου το πω έτσι. Όχι. Απλώς ήθελε όταν έκανα κάτι. Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος να είμαι πολύ σωστή και με πολύ αυστηρά δικά του κριτήρια και μετά σε ό,τι έκανα στη ζωή μου. Την εποχή που κυριαρχούσε το ραδιόφωνο στη χώρα μας, έγραψε το ραδιοφωνικό σύριαλ Αστυνομικές Ιστορίες του Νίκου Φόσκολου που άφησε εποχή. Στον κινηματογράφο συνεργάστηκε κυρίως με τη Φίνος Φιλμ, δημιουργώντας περισσότερες από 70 θρυλικές ταινίες όπως Κονσέρτο για Πολυβόλα, Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω, Λεωφόρος του Μίσους, Αγάπη και Αίμα, Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα, Ορατό της Μηδέν, Κοινωνία Ώρα Μηδέν, Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο, Εν Ονόματι του Νόμου, Η Αδίστακτη. Ο ίδιος, μιλώντας για την εποχή αυτή, αναφέρει: «Η συνεργασία μου με τον Φίνο ήταν και η πραγματική αρχή όλης μου της πορείας. Το όνομά μου άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστό. Πολύ γρήγορα με αναγνώριζαν στο δρόμο. Από μικρός ήθελα να γίνω αναγνωρίσιμος και ήξερα ότι μπορούσα να το πετύχω. Μοιραία, η αναγνωρισιμότητα αύξησε τα φλερτ. Με τόσες γυναίκες να σε διεκδικούν, θα πεις 99 όχι, αλλά το ένα θα είναι ναι. Επειδή τα κρούσματα όμως ήταν πολλά, η δεύτερη γυναίκα μου, η Έλλη, βασανιζόταν. Την Έλλη την είχα γνωρίσει στη ραδιοφωνία όπου δουλεύαμε και οι δύο. Αυτή η κυρία με χώρισε. Δεν στεναχωρήθηκα από το χωρισμό, διότι ήταν πολύ δίκαιη η απόφασή της. Ήταν μια αληθινή κυρία, της οποίας το ήθος δεν μπόρεσα να φτάσω ποτέ. Ήμουν ανάξιός της. Μαζί της απέκτησα την κόρη μου, την Τέλα». Ποιος είναι ο καλύτερος του φίλος? Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ θα... Αν με ρωτούσε εμένα ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του πατέρα μου, θα σου έλεγα ο εαυτός του. Τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί, έχει απομονωθεί. Τον θυμούνται κάποιοι ή τον έχουν ξεχάσει? Κοίταξε, Ρούλα μου, στη ζωή δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που τον θυμούνται πολύ, υπάρχουν άνθρωποι που εγώ θα έλεγα, έχοντας ζήσει κάποια πράγματα, θα έλεγα τον ξέχασα. Υπάρχουν άνθρωποι που τον θυμούνται χωρίς να είναι συνέχεια σε ένα τηλέφωνο και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τον έχουν ξεχάσει. Απλώς έχει τύχει να μην το πάρουν. Υπήρξε στιγμή που θέλεις να δακρύζει? Ναι. Και με τον πατέρα του, που ήμουν έτσι πιο μεγάλη και το θυμάμαι, όταν χάθηκε ο παππούς μου. Όπως όλοι οι άνθρωποι, κάποιες στιγμές, ναι. Για την τρίτη του γυναίκα, την τωρινή, την Τόνια, ο Νίκος Φόσκολος έχει δηλώσει: «Μου είχε πει κάποτε ο Νίκος Βασταρδής, ο δάσκαλός της στη δραματική σχολή, για ένα κορίτσι που είχε εξαιρετικό ταλέντο. Μια μέρα δώσαμε ραντεβού για να τη γνωρίσω και από εκεί ξεκίνησε μια ιστορία που εξελίχθηκε ομαλά. Είχα μόλις χωρίσει από την Έλλη. Παιδιά με την Τόνια δεν κάναμε, δεν έκανα τότε και τώρα πια δεν μπορώ να κάνω. Είναι ένας άγγελος, κάθεται κλεισμένη σπίτι και με περιποιείται όλη την ημέρα τραγουδώντας. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Νίκος Φόσκολος, οι απανωτές χειρουργικές επεμβάσεις μέσα σε λίγους μήνες, τον έκαναν να κλειστεί στο σπίτι. Το ότι έχει διαλέξει, ας το πούμε, να μην βγαίνει στα φώτα, έχει να κάνει σαφώς με αυτό. Ποτέ δεν έβγαινε για να βγει.
Οπότε τώρα νιώθει ότι δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Οι στιγμές εκείνες οι δύσκολες που πέρασε το θέμα της, το πρόβλημα της υγείας. Σε έκανε να φοβηθείς ότι χάνεις τον μπαμπά σου. Κοίταξε, καταρχήν να σου πω ότι δεν ήταν μόνο οι τελευταίες. Το πρώτο σοβαρό χειρουργείο που ευτυχώς αυτό δεν το θυμάμαι ήταν όταν εγώ ήμουν 2,5-3 χρονών. Ναι. Στο οποίο πάλι είχε κινδυνεύσει η ζωή του. Δεν το θυμάμαι λοιπόν, αλλά μεγάλωσα και με αυτό. Ναι. Το δεύτερο μεγάλο χειρουργείο που έκανε ο πατέρας μου ήταν όταν εγώ έδινα πανελλήνιες. Επί της ουσίας πάντα ανησυχούσα για την υγεία του πατέρα μου, ακριβώς γιατί σε πολύ ευαίσθητη ηλικία ένιωσα ότι παραλίγο να τον χάσω. Όταν λοιπόν έγινε αυτό που ήταν μεγάλη, βεβαίως φοβήθηκα. Έτσι. Φοβήθηκα και τρόμαξα και μου ήταν δύσκολο. Μοιράστηκε στιγμές μαζί του τότε. Πάντα προσπαθούσα και η σχέση μας ήταν τέτοια που εκείνος ήταν με ένα αυστηρός και υπήρχαν πράγματα που για κάποιες περιόδους δεν λέγαμε. Δηλαδή, σαν έφηβοι έχουμε τσακωθεί όταν έκανε την πρώτη μου κοπάνα. Και δεν μιλάγαμε για πολύ καιρό, μου είχε κόψει την καλημέρα, και ανταλλάσσαμε γράμματα. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέω τις οικογένειες χαματών. Ναι, ναι. Λοιπόν, το οποίο αυτό το γράμμα το έχω ακόμη και το διαβάζω, όπως μου το έγραφε και τότε, το ξαναδιαβάζω στις κρίσιμες στιγμές της ζωής μου και συνεχίζει να με βοηθάει. Του έλεγα πράγματα. Έχοντας περάσει και αυτό, πάντα του έλεγα πράγματα. Ας πούμε το ότι τον αγαπώ, του το έλεγα πάντα και οι σχέσεις μας ήταν πάντα πολύ ζεστοί. Κάποια παράπονά μου μπορεί να έχω κρύψει, παρά το να του πω την αγάπη μου, να του τη δείξω. Κάποια παράπονά μου, ναι, μπορεί να του πω κρύψει κατά καιρούς, γιατί δεν ήθελα να νιώσει ότι δεν είμαι ψύχρεμη ή δυνατή, όπως θέλει να είμαι. Εμείς ετοιμάζαμε έτσι ένα αφιέρωμα για τον Νίκο Φόσκολο, γι' αυτό πήγαμε και στην Ντέλα και πήραμε και κάποιες συνεντεύξεις από άτομα που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει η Ντέλα, ότι είναι κάποιοι που τον θυμούνται, άλλοι δεν τον θυμούνται. Νομίζω ότι άλλωστε κάπως έτσι συμβαίνει στα άτομα που έχουν μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι όλοι φίλοι. Ακριβώς. Όχι, βέβαια. Και να σε διακόψω λίγο σε αυτό το σημείο να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος που πολεμήθηκε περισσότερο από όλους στην τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που όλοι αυτοί οι συνεργάτες, όχι όλοι, κάποιοι που τους έδωσε ψωμί, τον πήγαν στα δικαστήρια. Mm. Δηλαδή δεν υπήρξε άλλος που πολεμήθηκε και κατηγορήθηκε από πολύ κόσμο ότι κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο άξια να υπάρχουν στην τηλεόραση. Πάντα υπάρχουν οι κριτές, είτε είναι δικαιολογημένοι ή μη. Πάντως, ο Νίκος Φόσκολος άνοιξε την πόρτα στην υποκριτική σε πάρα πολλούς ηθοποιούς. Τους καθιέρωσε στο χώρο αυτό, έδινε ευκαιρίες. Μπορεί να είχε έτσι τη φήμη του αυστηρού, αλλά άμα δεν είσαι και αυστηρός, το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο και ίσως μετέπειτα να το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι ηθοποιοί, όποιοι συνεργάτες. Τώρα είναι λίγο περίεργο έτσι που είδαμε αυτά που μας είπε η Ντέλα Φόσκολου, γιατί την στιγμή που μας έδινε, που έδινε τη συνέντευξη στην Ρούλα Κουσκουρή, της οποίας είναι το ρεπορτάζ, δεν γνώριζε τι θα ακολουθούσε μετά από λίγες μέρες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι